Ήταν μια αρχή την οποία περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό να γίνει, προκειμένου να πάρουμε τις κατευθύνσεις τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι επιχειρήσεις. Αν με ρωτάτε για τα μέτρα πώς τα βρήκα, θα περίμενα άλλα πράγματα, μέτρα τα οποία επί της ουσίας θα διευκόλυναν τις τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν ένα άνοιγμα με όσο το δυνατόν μικρότερο ρίσκο και με τη δυνατότητα παράλληλα να μπορέσουν να στηρίξουν την αγορά εργασίας. Με τα μέτρα έτσι όπως τα έχουμε τώρα, να τονίσω βέβαια ότι περιμένουμε διευκρινήσεις πάνω σε αυτά και πολλά ήταν ασαφή. Όμως με τα πρώτα, έτσι όπως έχει γίνει κατανοητή αρχικά η κατάσταση, ας πούμε ότι δίνουν μια πολύ μικρή, πολύ μικρά κίνητρα, ίσως λιγότερα από όσο θα έπρεπε να δώσουν στις επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά το ότι δεν θα γίνουν τεστ, ενώ είχαν ανακοινωθεί αρχικά ότι θα γίνονται τεστ στους ταξιδιώτες, τελικά δεν θα γίνει αυτό. Αυτό προκαλεί μια ανασφάλεια και σε εσάς τους ξενοδόχους οι οποίοι θα φιλοξενήσετε αυτούς τους ανθρώπους στο νησί μας. Θα πω το εξής, ότι δημιουργεί ένα οξύμορο σχήμα. Οξύμορο γιατί η Ελλάδα επάλεψε προκειμένου να μπορέσει να κρατήσει αυτή τη θέση και να κερδίσει μάλιστα και την αξιοπιστία της, όχι απλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι θα πρέπει όλοι και σαν χώρα, αλλά και εμείς μεμονωμένα, να λειτουργούμε με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη για την μετάδοση του ιού, κατά της μετάδοσης του ιού. Το να ανοίξουμε τα σύνορα το θέλουμε. Ο τουρισμός είναι η οικονομία μας. Όμως περιμέναμε όλοι ότι θα υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας ως προς τον επισκέπτη τον οποίο θα έρχεται εδώ. Αυτό είναι και θέμα βέβαια διακρατικών συμφωνιών και ενέχει τα τεστ που λέγαμε ότι θα γίνονταν στους επισκέπτες στη χώρα του προορισμού, τα υγειονομικά πιστοποιητικά που συζητούσαμε. Είδαμε λοιπόν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυσε, αλλά ουσιαστικά όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα θωρακίσουμε αυτό για το οποίο παλέψαμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ένα επιπλέον είναι ότι βλέπουμε κάποιες αντιθέσεις και κάποιες αντιφάσεις στους χώρους του τουρισμού. Για παράδειγμα, σε ένα αεροπλάνο επιτρέπεται το να κάθεται ο ένας δίπλα στον άλλον, που συνεπάγεται μία απόσταση 10 εκατοστών, 20 εκατοστών ο ένας με τον άλλον. Εκεί λοιπόν αφέθηκε το θέμα αυτό και βέβαια είναι πολύ, πολύ δυνατοί οικονομικοί λόγοι που οδηγούν μια κυβέρνηση να πάρει αυτές τις αποφάσεις και όχι μόνο την κυβέρνηση και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε όμως να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των παραλιών. Και εκεί λοιπόν να πούμε ότι επιβάλλεται η απόσταση του 1,5 των 2 μέτρων, όταν ήδη ο πελάτης που θα έχει έρθει εδώ δεν θα έχει περάσει από τεστ και θα έχει κάνει ένα ταξίδι στο οποίο δεν είναι κατοχυρωμένο ότι αν υπάρχει ένα κρούσμα εντός αεροπλάνου αυτό δεν θα μεταδοθεί. Και το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί έπεται και η κατάσταση της αστικής ευθύνης στην οποία μπορεί να πέσουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αν εμφανίσει ένας πελάτης κρούσμα σε αυτές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Εκεί λοιπόν θέλω να πω ότι αισθανόμαστε ακάλυπτοι και από τα μέτρα όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί υγειονομικού χαρακτήρα, αλλά και από τα υπόλοιπα τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Το υγειονομικό πρωτόκολλο ακόμα βρίσκεται σε διαβούλευση. Αυτό σας προκαλεί μια ανασφάλεια, γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν ξέρουν αν θα ανοίξουν και περιμένουν να δουν αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο για να δουν αν μπορούν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους με βάση αυτό, αν τους συμφέρει οικονομικά. Πριν λίγα λεπτά έφτασε στα χέρια μου το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως αυτό το προτείνει το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία βέβαια με τον ΕΟΔΗ. Και είναι σε διαβούλευση, την Τρίτη λογικά θα περάσει. Οπότε είμαστε στη διαδικασία να το ξεφυλίσουμε και να δούμε, να εκφράσουμε τυχόν ενστάσεις πάνω σε αυτό. Μία πρώτη ματιά βέβαια μου δείχνει ότι ναι, είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξουν, γιατί θα δυσκολέψει ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις. Όμως τις μικρές επιχειρήσεις εννοώ, γιατί γίνεται ένας διαχωρισμός για 50 δωμάτια. Ξενοδοχεία κάτω από 50 δωμάτια θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες. Πάνω από 50 δωμάτια, κάποιες άλλες διαδικασίες, οι οποίες είναι λίγο
πιο, θέλει έναν άλλο, μια άλλη οργάνωση, μια καλύτερη οργάνωση. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες, τους υγειονομικούς κανόνες, είναι απαραίτητο να έχουμε μια συγκρότηση στις επιχειρήσεις μας, όμως δεν πάβει να δυσκολεύει το όλο εγχείρημα, καθώς μας βάζει σε νέο τρόπο λειτουργίας. Όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα τα ξεχνάμε για τις επιχειρήσεις μας και τους μήνες στους οποίους θα δουλέψουμε και θα είμαστε ανοιχτοί. Θα πρέπει λοιπόν, ας ελπίσουμε για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, και λέω ας ελπίσουμε για το μικρό χρονικό διάστημα γιατί έχουμε και το 2021, όπου θέλουμε να πιστεύουμε πως θα έχει βρεθεί πια το εμβόλιο και ότι η χρονιά θα τρέξει όπως θα έτρεχε και αυτό το 2020, αν δεν εμφανιζόταν ο ιός του COVID. Κυρία Σβήνου, η εικόνα από τα ξενοδοχεία σήμερα στο νησί μας ποια είναι? Οι συνάδελφοί σας θα ανοίξουν? Γιατί πολλά ακούγονται ότι πολλά ξενοδοχεία και κυρίως μεγάλα ξενοδοχεία θα παραμείνουν κλειστά. Ευσταθεί αυτή η πληροφορία? Εάν δεν δρομολογηθούν οι πτήσεις, που είναι το επόμενο βήμα, κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο θα ανοίξει ή όχι. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια εικονική πραγματικότητα όσον αφορά τις κρατήσεις των ξενοδοχείων. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή εγώ να σας πάω στο σύστημα μέσα στο ξενοδοχείο και να δείτε ότι έχω μια πληρότητα για τον Μάιο της τάξης του 70% και για τον Ιούνιο της τάξης του 85%. Αυτό όμως δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί απλούστατα δεν γίνονται πτήσεις. Απαγορεύονται μέχρι και 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου είπαμε ότι θα ανοίξουν οι πτήσεις από το εξωτερικό απευθείας πια στα δικά μας τα αεροδρόμια, 15 Ιουνίου για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα λοιπόν έχουμε μία ψευδή εικόνα η οποία θα ξεκαθαρίσει όταν οι tour operator αποφασίσουν πια τα δρομολόγια τους, ποια θα είναι, τι θα είναι. Ένα παραπάνω τώρα, περιμένουμε τις διευκρινήσεις πάνω στα μέτρα όπως αυτά ανακοινώθηκαν πριν 2 μέρες. Είναι απαραίτητες οι διευκρινήσεις προκειμένου να μπορέσει και μια επιχείρηση να υπολογίσει το κόστος λειτουργίας της. Θα βγαίνουν και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, άρα θα μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα η επιχείρηση. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ξενοδόχοι είναι παγωμένοι. Ζυγίζουν το κόστος ανοίγματος με το κόστος μη ανοίγματος. Περιμένουμε να συλλέξουμε και τα υπόλοιπα τα δεδομένα. Εταιρείες οι οποίες απαρτίζονται από περισσότερο από ενός ξενοδοχεία θα συγχωνευτούν και θα ανοίξουν το ένα ή τα δύο ξενοδοχεία. Και είναι πολύ πιο εύκολο για μικρές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, γιατί είναι πιο ευέλικτες και λιγότερο κοστοβόρο το άνοιγμά τους. Αλλά ακόμα περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα γνωρίζουμε ποιο ποσοστό ξενοδοχείων θα παραμείνει ανοιχτό και ποιο όχι. Θεωρείτε ότι τα μέτρα δεν ευνοούν τους μεγάλους όμιλους με τις εκατοντάδες έκλινες? Είναι διαφορετικό, δεν θα έλεγα ότι ευνοούν κανέναν τα μέτρα αυτά. Δεν ευνοούν ούτε το μικρό ούτε τον μεγάλο. Απλά είναι μια κατάσταση, προσπαθούν να προλάβουν κάποιες καταστάσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του COVID-19 σε περίπτωση που έχουμε κάποιο κρούσμα. Άρα λοιπόν δεν θα είναι εύκολο ούτε για το μικρό ούτε για το μεγάλο. Πέραν τούτου ξέρουμε ότι θα γίνονται και έλεγχοι και αν αποφασίσουμε ότι θα λειτουργήσουμε, που αυτό το ευχόμαστε, δηλαδή κανένας δεν θέλει η ξενοδοχειακή του επιχείρηση να μείνει εκτός αγοράς, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ο εσωτερικός τουρισμός που θα δώσει μία απειροελάχιστη βέβαια τόνωση, αλλά κάτι μπορεί να κινηθεί, γιατί δεν είναι μόνο το χώρος των ξενοδοχείων, είναι και ο χώρος των υπόλοιπων καταστημάτων που ευελπιστούμε να κινηθούν, γιατί πάνω σε όλα αυτά στηρίζεται η οικονομία, στηρίζεται ο εργαζόμενος. Και θέλουμε όσο το δυνατόν να μπορεί να στηριχτεί ο εργαζόμενος για να μπορέσουμε πια να βγάλουμε και το υπόλοιπο της περίοδου. Και είναι η επόμενη μου ερώτηση, γιατί και σε χθεσινή συνέντευξη τύπου του Εργατικού Κέντρου με το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, τόνισαν τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας που φαίνεται να πλήττει την περιοχή μας. Και μάλιστα μέσα από τις κινητοποιήσεις τους είναι και μια συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων για να σας θέσουν αυτά τα ζητήματα. Εσάς ποια είναι η θέση σας? Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Εδώ και πολύ καιρό από τα μέτρα που ζητάμε και που αγωνιζόμαστε και όχι μόνο εδώ σε επίπεδο Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ αλλά και από τη θέση που έχουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων είναι ότι ο εργαζόμενος πρέπει να στηριχτεί. Και πρέπει να στηριχτεί γιατί έρχονται δύσκολα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι και η επιχείρηση και μάλιστα και από το χώρο των εργαζομένων και από το χώρο των επιχειρήσεων, ο στόχος ήταν ουσιαστικά να ενισχυθεί η εργασία και όχι η ανεργία.
Βέβαια, εδώ ερχόμαστε λίγο σε κάποια ερωτηματικά που μας τίθενται από τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον Υπουργό Εργασίας. Καθώς, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, εκτός αν δεν έχω καταλάβει κάτι καλά, δεν μου προέκυψε κάτι τέτοιο. Μου προέκυψε περισσότερο επιδότηση ανεργίας παρά εργασίας. Τι θέλω να πω, έτσι, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Δύο από τα βασικά μας αιτήματα ήταν οι ευέλικτες μορφές εργασίας και η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους και να μπορέσουμε να φτάσουμε τα επίπεδα σε αριθμό εργαζομένων του 2019. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο και πάλι να πω, περιμένοντας βέβαια τις διευκρινήσεις, εύχομαι να κάνω λάθος σε αυτό. Μεγάλος εργαζόμενος είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησής μας. Θέλουμε να στηριχτεί και θα κάνουμε και εμείς τα μέγιστα δυνατά για να το στηρίξουμε.